νόμιμο ήταν αυτό. Εισβάλλουν το βράδυ στην Ελλάδα και κάτω στο και περιμένουν για να του πάρουν και να του πάνε στα hot spot. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή ζητούν φαγητό, λεφτά και τηλέφωνο. Κάρτες. Γιατί έχουν τουρκικές κάρτες αυτοί μέσα. Αυτό καθημερινά είναι το φαινόμενο. Και στη Λέσβο, α τη λέω, μην ταράξει ψέματα, λέει ο υπουργό. Υπουργάρα. Και στον Βόρειο Εύρο. Όπου στο Βόρειο Εύρο, στο φυλάκιο, θα κάνουν και υπόγεια διάβαση, λέει, κάτω από τον δρόμο για να κάνουν το hot spot απέναντι. Μιλάμε για απίστευτους τύπους. 27 εκατομμύρια ευρώ. Ειλικρινά, δείτε την εικόνα. Είναι νέα παιδιά, 20χρονα, 22χρονα. Αυτά παιδιά δεν έχουν δουλειά στη χώρα τους. Αφού δεν έχουν δουλειά, γιατί δεν πήγαινε στο Ντουμπάι που έχει δουλειές. Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ. Και έρχονται μόνο στην Ελλάδα, ειδικά εδώ, και λένε και ψέματα πολύ, θέλουν να πάνε στην Ευρώπη, λέει. Μα η Ευρώπη ξέρουν ότι δεν στέλνει. Έρχονται εδώ για να μείνουν εδώ. Και όταν η Νέα Δημοκρατία, το είπα στην Βουλή σήμερα, δίνει 414 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια, μόνο στην εστίαση χρήματα, 414 ευρώ εκατομμύρια, μόνο η εστίαση, το φαγητό αυτών των ανθρώπων είναι 500 περίπου εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, μόνο το φαγητό. Δεν μιλάμε για ύπνο. Δεν μιλάμε για επιδόματα. Μόνο το φαγητό τους και είναι 4 κολλητοί τους. 4 φιλαράκια. Και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι ίδιοι και τώρα είναι οι ίδιοι. Κολλητάρια είναι. Κάτι εταιρείες αμάλθεια, όπως λέγονται, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Γνωστά παραστικά, επαναλαμβάνω, όντα. Για να πω κανένα άλλη κουβέντα. Πρώην Πασόκ είναι μερικοί από αυτούς. Μεταλλάχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΕΙ και τώρα με τη Νέα Δημοκρατία γίνονται πάλι τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει το άντρο του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μαζέψει ο υπουργός γύρω του όλους τους Κινάλ και τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι απόψεις είναι ταυτόσιμες. Ως όριμο φουτοριμάζει αυτή η ιστορία για να συγκυβερνήσουν και στο τέλος. Θα συγκυβερνήσουν. Θα γίνουν μία κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θα περάσουν όλα τα αντιλαϊκά, όλα τα τεχνικά μέτρα. Ξαναδείξτε μου το βίντεο για να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Μπαίνουν κάθε μέρα γιατί δεν πάει στο Κουβέιτ αυτή. Γιατί δεν πάνε αλλού. Δείτε το. Αν έχω άδικο που λέω ότι όλοι αυτοί πρέπει να πάνε στα κατοίκητα νησιά. Πείτε μου αν έχω άδικο σε αυτό που λέω. Πείτε μου εσείς που βλέπετε αν έχω άδικο ότι πρέπει να κοπούν τα επιδόματα για να μην έρχονται εδώ. Πείτε μου αν έχω άδικο που λέω να φρουρίζουμε, να φρουρίσουμε και να φρουρούμε καλύτερα τα σύνορά μας. Πείτε μου αν έχω άδικο ότι με τα ίδια λεφτά που κάνουν το ψευτό τείχος των 27 χιλιόμετρων μπορούσαμε να κάνουμε τσιμεντένιο τείχος καλύτερο από αυτό χωρίς να περνάει κουστούμι από εκεί. Πείτε μου αν έχω άδικο που λέω ότι κάτι ντουρουντούδες που ακόμα είναι στην αστυνομία και εδώ διώχνουν. Δεν ξέρω αν τράβηξαν τα αυτοί. Μήπως τράβηξαν τα αυτοί και έγινε καλύτερος αστυνομικός και δεν κυνηγάει πλέον τους αστυνομικούς Έλληνες και τους πολίτες. Μπορεί, πιθανόν, να κάνω λάθος εγώ. Κάτι τέτοια άτομα πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό στρατό για την αστυνομία. Πρέπει να φύγουν, παιδιά, απίστευα. Και το χειρότερο απ' όλα, ετοιμάζουν τη Λίμνο, ψάχνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, ψάχνουν στη Λίμνο να βρουν ξενοδοχεία για να τα νοικιάσουν για λαθρομετανάστες στη Λίμνο. Όσοι έχουμε υπηρετήσει, ξέρουμε τι σημαίνει Λίμνος. Και η κυβέρνηση κοιμάται όρθια. Πήγαν μη κυβερνητικές οργανώσεις και χτυπούν ξενοδόχο τις πόρτες, τους λένε να νοικιάζουν τα δικά τους σπίτια για να φέρουν λαθρομετανάστες εκεί. Αν αλωθεί και η Λίμνος, πάει η αμυντική μας γραμμή. Τελειώσαμε στην περιοχή εκεί. Εύχομαι να μην κάνουν και αυτό το έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάνουν συνεχή εγκλήματα και λάθη. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και